κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Άνω κάτω έγινε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την επίμαχη τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με την οποία προβλέπονται ποινές φυλάκισης για όσους εμποδίζουν τους πληστηριασμούς και αυτεπάγγελτη δίωξη σε όσους επιτίθενται σε συμβολιογράφους. Για να περάσει τροπολογία από τη Βουλή, σήμανε συναγερμό στο κυβερνών κόμμα με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο να ζητά από τους συντρόφους του σε δραματικούς τόνους, σύμφωνα με πληροφορίες, να υπερψηφίσουν την τροπολογία για να μην πέσει η κυβέρνηση. Το θέμα προκάλεσε εντάσεις και στην Ολομέλεια της Βουλής, ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία. Η κυβέρνηση εξετάζει να απαλληφθεί η λέξη αυτεπάγγελτη για να πέσουν οι τόνοι στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ έξω από τη Βουλή προκλήθηκε πριν από λίγο ένταση κατά την πορεία του ΠΑΜΕ, όταν τα μέλη του και βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος εμποδίστηκαν να πλησιάσουν στη Βουλή. Φωτιές άναψε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η διάταξη που έφερε προς ψήφιση η κυβέρνηση στη Βουλή περί ποινικοποίησης των κινητοποιήσεων για τους πληστηριασμούς. Ευκλήδης Τσακαλώτος και Σταύρος Κοντονής έκαναν έκτακτο πολιτικό μασάζ σε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αφού τουλάχιστον 10 ήταν εκείνοι που απειλούσαν να καταψηφίσουν τη ρύθμιση. Ο Γιάννης Μιχαλογιαννάκης ζήτησε την απόσυρση της επίμαχης τροπολογίας. Αυτό σε θερμό παρακαλώ, πρέπει αναγκαστικά να το πάρουμε πίσω. Και σε καμιά περίπτωση το ιστορικό, το DNA του ΣΥΡΙΖΑ, ο κινηματικός του χαρακτήρας. Ο Νίκος Φίλης από την πλευρά του είχε απαιτήσει πρόβλεψη προστασίας της λαϊκής κατοικίας. Η ρύθμιση που έβαλε σε δοκιμασία την κυβερνητική συνοχή φούντωσε τις φήμες ότι ο Υπουργός Οικονομικών, φανερά εκνευρισμένος, απίφθινε έκκληση στους βουλευτές πως αν δεν περάσει η τροπολογία υπάρχει ο κίνδυνος να πέσει η κυβέρνηση. Κάτι που όμως διέψευδαν κυβερνητικές πηγές. Ασκώντας έντονη πίεση στους βουλευτές να υποχωρήσουν, ο Υπουργός Οικονομικών φέρεται να είπε: «Η διάταξη δεν θα αποσυρθεί, διότι διακυβεύεται το πρόγραμμα και η ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης». Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασαν με το επιχείρημα ότι αν δεν ψηφιστεί η διάταξη εναντίον όσων παρεμποδίζουν τους πληστηριασμούς, θα μπορεί κάθε συμβολαιογραφείο να μετατραπεί σε πεδίο μάχης και αυτό θα είναι αρνητικό για την εικόνα του κυβερνώντος κόμματος. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν πληροφορίες του ΑΗ Εφημερίδα, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασαν επίσης την ανησυχία ότι η αυτεπάγγελτη δίωξη θα κάνει ήρωες κάποιους σαν τον Λαφαζάνη, ο οποίος μπορεί να μπει στη Βουλή με αυτό το θέμα. Εάν απόψε τολμήσουν και ψηφίσουν αυτή την επέσχυντη τροπολογία, δεν θα μπορούν να σταθούν σε όλη την Ελλάδα. Με φόντο τα επεισόδια έξω από τα ειρηνοδικεία για τους πληστηριασμούς, η τροπολογία για την προστασία των συμβολαιογράφων άναψε τα αίματα στη Βουλή ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Το ΚΚΕ κατέθεσε αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία, ενώ έντονη ήταν η αντίδραση του Υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή τόσο για το αίτημα Παφίλη να αποσυρθεί η τροπολογία, όσο και για τις αιτιάσεις των άλλων εκπροσώπων της αντιπολίτευσης που τον κατηγόρησαν ότι αντί για προστατευτική διάταξη της πρώτης κατοικίας έφερε διώξεις. Για τα ειρηνοδικεία και τους λοιπούς δημόσιους χώρους δεν αλλάζει τίποτα. Το αυτεπάγγελτο ίσχυε και ισχύει. Τι γίνεται, επεκτείνεται, διότι εκεί δεν υπήρχε κενό από τη στιγμή που έχουμε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Το ίδιο πράγμα και στα γραφεία των συμβολιογράφων, που εκεί θα εκτελούν τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Για ποιο κίνημα μου λέτε και για πρώτη κατοικία λοιπόν? Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει πόσο το από το κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη τώρα θα νομοθετήσετε την αυτεπάγγελτη δίωξη για όποιον παρεμποδίζει και παρενοχλεί υπάλληλο που διενεργεί πληστηριασμό ώστε να πάει το σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Ηλεκτρονικό πληστηριασμό. Ηλεκτρονικό πληστηριασμό. Η αυτεπάγγελτη διαδικασία στις καταδρομικές επιθέσεις του Ρουβίκονα και διάφορες άλλες διαδικασίες σε ιδιωτικούς χώρους. Γιατί όχι? Γιατί επιλεκτική ευαισθησία, κύριε Υπουργέ, στην αυτεπάγγελτη εναντίον των αλληλέγγυων στο θέμα των πληστηριασμών? Εμείς λέμε ότι δημιουργούνται προϋποθέσεις με αυτό και με το αυτεπάγγελτο για ένταση της βίας και της καταστολής απέναντι σε αυτούς που διαμαρτύρονται. Αυτή είναι η ουσία. Και ο νόον νοήτο. Στην έτια λογική έκθεση και εκείνη η είδηση γράφεται ότι δεν γίνεται η επέκταση για να υπάρχουν τα ίσα μέτρα και ίσα σταθμά μόνον μεταξύ του δημόσιου χώρου και του ιδιωτικού, αλλά και για να αποφευθεί ο κίνδυνος
ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών. Με την ίδια τροπολογία τιμωρείται με τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ποινές, φυλάκιση 3 ή 6 μηνών, κατελάχιστο όριο κατά περίπτωση όποιος εισέρχεται και παραμένει σε χώρους διεξαγωγής πληστηριασμών κατά τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, διακόπτοντας ή διαταράσσοντας την ομαλή διεξαγωγή τους. Να καλωσορίσω τον Άρη Ραβανό στο στούντιο του Blue Sky, να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Άρη, από ό,τι φαίνεται, οι πληστηριασμοί προκαλούν έντονες αναταράξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και δεδομένης της προεκλογικής και μετεκλογικής ρητορικής του και με δεδομένο ότι αυτό που δεν μπορούν να χωνέψουν οι βουλευτές είναι το γεγονός ότι μια αριστερή κυβέρνηση έρχεται τώρα να επιβάλλει την ένομο τάξη με μια τροπολογία που έρχεται ευνηδιαστικά και η οποία βάζει αρκετά προβλήματα σε αυτούς οι οποίοι διαμαρτύρονται για τους πληστηριασμούς, ένα θέμα που ούτως ή άλλως προκαλεί. Καλησπέρα, Λένα, και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όντως, είναι ένα θέμα το οποίο προκαλεί εντάσεις και νομίζω είναι το βασικότερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες. Καθώς όλα τα υπόλοιπα, και το είδαμε και θα το δούμε και το επόμενο διάστημα, μέτρα τα οποία απορρέουν από τη συμφωνία του Αυγούστου του Ιουλίου του 2015, ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2015, μην το ξεχνάμε, το τρίτο μνημόνιο, είναι μέτρα τα οποία έχουν περάσει σχετικά αρκετά χαλαρά. Να πούμε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τα εργασία. Τα ασφαλιστικά. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ βαρύ το ζήτημα των πληστηριασμών. Αφορά χιλιάδες συμπολίτες μας. Η κυβέρνηση έχει οχυρωθεί πίσω από το επιχείρημα ότι κανένα σπίτι λαϊκής οικογένειας δεν χάνεται, η πρώτη κατοικία. Αυτό όμως βλέπουμε μια σειρά αντιπιχειρημάτων από πάρα πολλούς και συνδικαλιστές και κοινωνικούς φορείς, αλλά και κόμματα. Είδαμε και νωρίτερα την κινητοποίηση του ΠΑΜΕ. Μπροστά ήταν και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κ. Κουτσούμπα, ο οποίος δέχτηκε και επίθεση φραστική από δυνάμεις από άτομα που είναι στα ΜΑΤ. Καταδικαστέω αυτό. Από εκεί και πέρα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχουμε ένα θέμα το οποίο κάνει μεγάλο πρόβλημα στην κυβέρνηση σε πάρα πολλά επίπεδα. Και γιατί το λέω και είναι αυτό. Μόνο στην αρχή του. Και είναι μόνο στην αρχή του, ακριβώς. Γιατί θα το δούμε με μεγάλη ένταση το επόμενο διάστημα. Τώρα έρχεται μια τροπολογία η οποία τι προβλέπει. Προβλέπει ποινές φυλάκισης για όσους εμποδίζουν πληστηριασμούς. Ένα κρίσιμο ζήτημα, γιατί θέλουν οι πιστωτές να τρέξουν οι πληστηριασμοί για να μην έχουν πρόβλημα οι τράπεζες όσον αφορά την ανακεφαλαιοποίησή τους. Σήμερα, παρένθεση, είχαμε την τοποθέτηση του κυρίου Λιαργκόβα. Ο οποίος χτύπησε καμπανάκι κούρεμα καταθέσεων. Ακριβώς. Ότι αν δεν προχωρήσουν, πάμε για κούρεμα καταθέσεων. Είναι πάρα πολύ σοβαρή η επισήμανση του κυρίου Λιαργκόβα. Μετά από δύο ή τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις. Μετά από, νομίζω, τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις. Χρήματα τα οποία πλήρωσε και ο ελληνικός λαός. Πανάκριβα. Χρήμα στην πραγματική οικονομία δεν έπεσε. Να σου κουρέψουν και τον κόπο, το μόχθο μια ζωή είναι κάτι που σε εξοργίζει. Εξυπαρχίζει δηλαδή σαν ιδέα. Και με capital controls. Και με capital controls τα οποία υπάρχουν ακόμα. Εάν περάσουμε στο δεύτερο στάδιο, είναι επιβαρυντικός ο παράγοντας. Σου έχουν δημεύσει τις καταθέσεις και μετά σε σκουρεύουν. Ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το μείγμα θα είναι εξαιρετικά εκρηκτικό για το κοινωνία. Σωστό, και θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Αυτό το θέμα όμως δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην κυβέρνηση και για έναν ακόμα απλό λόγο. Έχει μεγάλη πίεση από τα αριστερά. Όπως είδες. Βλέπεις την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, πλεύση ελευθερίας. Βλέπουμε, νομίζω εκεί θα είναι η κόντρα τώρα. Ακριβώς. Βλέπουμε τον κύριο Λαφαζάνη. Είναι διαμαρτυρόμενοι κατά κύριο λόγο από την πλεύση ελευθερίας και από το. Τη λαϊκή ενότητα του κυρίου Λαφαζάνη. Και βεβαίως μπήκε στο παιχνίδι και το πάμε τώρα με τις κινητοποίησεις των τελευταίων ημερών. Ηγείται και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Υπάρχει μεγάλη ένταση από τα αριστερά. Εκείνη το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό το καταλαβαίνει μεγάλο τμήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας και γι' αυτό αντέδρασε σήμερα στη Βουλή όπως αντέδρασε. Ζήτησαν από τον κύριο Κοντονή να πάρει την τροπολογία πίσω με ένα επιχείρημα το οποίο είναι στέρεο. Δηλαδή τι, ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινές για όσους δημιουργούν προβλήματα, για όσους παρεμποδίζουν τη λειτουργία των δικαστήριων. Ναι, και δεν κατανοώ γιατί, ενώ δεν εφαρμόστηκε μέχρι τώρα ο νόμος, έρχεται ξαφνικά να δοθεί ένα σήμα μιας έκτακτης, ιστορίας γι' αυτό. Θα μπορούσαν να έχουν αντιδράσει αστυνομικές δυνάμεις, όχι με εκείνη την ανοησία του να ρίχνουν σε κλειστό χώρο δακρυγόνα όπως έγινε στο Ειρηνοδικείο,
αλλά να έχουν προστατεύσει τους χώρους τους, οποίους θα διεξάγονται με δίκαιες. Εκεί καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να επιστρατευτούν εντός εγωγικών αστυνομικές δυνάμεις αρκετών ατόμων, μια αστυνομική δύναμη αρκετών ατόμων, για να μπορέσει να περιφρουρήσει τον χώρο των δικαστηρίων. Υπάρχει αστυνόμευση στα δικαστήρια, αλλά τότε σε τέτοιες περιπτώσεις όσον αφορά πληστηριασμούς, καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά την ένταση που υπάρχει και τα επεισόδια τα οποία έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα. Εκεί λοιπόν χρειάζεται μια προστασία. Αλλά επαναλαμβάνω όμως, ο ποινικός κώδικας είναι αρκετά πλήρης σε διατάξεις για να μπορέσει να καλύψει τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα, Άρη, από την κυβέρνηση διαψεύδεται η ρίση του κυρίου Τσακαλώτου ότι πρέπει να ψηφιστεί η τροπολογία γιατί αλλιώς θα πέσει η κυβέρνηση. Ο ίδιος. Σε κάθε περίπτωση όμως η τόνη που χρησιμοποίησε ο υπουργός για να πει στην κοινοβουλευτική ομάδα ήταν αρκετά δραματική, όπως επίσης ξαφνικά άδειασε η Βουλή για να γίνει μια παράλληλη σύσκεψη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για να αποφευθούν τα χειρότερα. Ναι. Αυτό σηματοδοτεί ένα άσχημο κλίμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Σηματοδοτεί ένα άσχημο κλίμα, γιατί επαναλαμβάνω και το είπα και πριν από λίγο. Είναι το πραγματικό πρόβλημα της κυβέρνησης. Μέχρι στιγμής είχαμε ενστάσεις για την πώληση μονάδων της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη. Εκεί είχαμε τις εντάσεις, είχαμε τις ενστάσεις, τους προβληματισμούς, τις διαφωνίες. Τέτοια ένταση όμως, τέτοιο βαθμό δεν είχαμε. Σήμερα λοιπόν αυτό που έγινε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στη σύσκεψη, έφτασε σε σημείο και ο Τσακαλώτος να αποχωρήσει από την αίθουσα. Ήταν μεγάλη ένταση. Δείχνει ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε ένα οριακό σημείο. Ψηφίζουν μέτρα. Μεταρρυθμιστική κόποση. Μεταρρυθμιστική κόποση είναι εξ αριστερών τώρα. Ναι, εξ αριστερών, την είχαμε δει εκ δεξιών παλαιότερα. Που εκεί ήταν η μεγάλη ένταση. Γιατί ο κ. Σαμάρας, να θυμίσουμε, είχε ξεκινήσει ως αντιμνημονιακός. Ακριβώς. Διέβη το Ρουβίκονα, πήγε στην πλευρά του μνημονίου, ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο και στη συνέχεια ακολούθησε μια μνημονιακή πολιτική, θεωρώντας ότι έτσι πράττει το σωστό για να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο. Αυτό το κρίνει η ιστορία. Εκείνη την περίοδο όμως είχαμε την ένταση και στην κοινοβουλευτική ομάδα και της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΠΑΣΟΚ. Εγώ πάντως έχω να παρατηρήσω, Άρη, παρά την ένταση που καταγράφουμε και για την οποία συζητάμε σήμερα ειδικά, ότι μέχρι τώρα τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά ως προς την συνεκτικότητα και την ανοχή τους στο ΣΥΡΙΖΑ στις μνημονιακές πολιτικές. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις χάναν τα 2/3 των κοινοβουλευτικών τους ομάδων. Πάρα πολύ σωστό. Δεύτερο μνημόνιο, ο Σαμαράς 20-22 βουλευτές στα μέσα του Φλεβάρι. Το Πασόκ το ίδιο. Εδώ τι γίνεται. Σου θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Πασόκ και Δημάρ, η μεγάλη ένσταση που ήταν, αν θυμάσαι, για το γάλα. Mm-hmm. Δηλαδή ένα ίσονο σημασία για πολύ κόσμο. Κάτω να πέσει η κυβέρνηση θέμα, για το γάλα. Αλλά είχε κοντέψει να πέσει η κυβέρνηση ακριβώς για το γάλα. Μέχρι στιγμής, 3 χρόνια, μην ξεχνάμε ότι σε ένα μήνα περίπου θα συμπληρώσει αυτή η κυβέρνηση 1 χρόνο ζωής. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τους άλλους. Όχι ένα χρόνο. Τρία χρόνια, συγγνώμη. Είναι η μακροβιότερη μνημονιακή κυβέρνηση και ο μακροβιότερος μνημονιακός πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας. Για μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων, κρίσιμων ρυθμίσεων, κρίσιμων διατάξεων, μέτρων τα οποία είναι δυσβάστακτα για πάρα πολύ κόσμο, δεν είχαμε τέτοια ενδιαφέροντα. Γκρίνιαζαν αλλά ψήφιζαν. Γκρίνιάζουν και ψηφίζουν. Εδώ όμως τι γίνεται. Εδώ όταν αφορά όμως πληστηριασμό, αφορά το σπίτι. Αυτό που λέμε λαϊκή κατοικία, πρώτη κατοικία χιλιάδων συμπολιτών μας, οι οποίοι έχουν πραγματικά. Ενεργοποιεί άλλα αντανακλαστικά, δημιουργεί εντάσεις σε τοπικό επίπεδο και ο βουλευτής, καλός ή κακός, ας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πίσω στις δημοσκοπήσεις και αν με αυτά τα νούμερα είναι δεύτερο κόμμα, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι πάρα πολύ δεν θα είναι στην επόμενη Βουλή. Άρα εκεί υπάρχει και η μάχη της επιβίωσης. Όταν είσαι λοιπόν στην άκρη του πολιτικού συστήματος, ξαφνικά μπαίνεις στο κέντρο του πολιτικού συστήματος, γίνεσαι μέλος μιας κοινοβουλευτικής ομάδας, όπως είπες, 3 χρόνια. Μετατοπίζεσαι πολιτικά. Έχεις ρίξει πολύ νερό στο ιδεολογικό σου κρασί. Έρχεσαι στη Βουλή, κάθεσαι 3 χρόνια. Αν μη τι άλλο, γιατί να μην θες να ξαναβγείς, να ξαναεκλήγεις. Άρα εκεί αρχίζει η πίεση είναι, από είναι κάτω. Η ανθρώπινη ανάγνωση είναι των πολιτικών τακτικών. Πάμε να προχωρήσουμε, να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Υπάρχουν ακόμη προβλήματα, αλλά έχει δοθεί το πράσινο φως για την τελική έξοδο από τα μνημόνια, διαμηνύει ο Αλέξης Τσίπρας με άρθρο του στο περιοδικό European Business Review. Όπως τονίζει, το 2018 θα αποτελέσει χρονιά ορόσημο για τη χώρα, που θα αφήσει πίσω τα προγράμματα και την επιτροπία, ομολογώντας ότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι η υψηλή φορολόγηση που αναγκάστηκε η κυβέρνηση να υιοθετήσει. Η χώρα είναι δεσμευμένη για πολλά χρόνια ακόμη και μάλιστα χωρίς χρηματοδότηση, απαντάει η Νέα Δημοκρατία, την ώρα που ο γερμανικός τύπος βάζει στο μικροσκόπιο την ελληνική οικονομία και τις παροχές της κυβέρνησης που χαρακτηρίζει εκλογικά δώρα.
Το 2018 θα είναι ένα έτος ορόσημο για την Ελλάδα και την ελληνική οικονομία, τονίσε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε άρθρο του στο περιοδικό European Business Review. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται για πρώτη φορά τα τελευταία τρία συνεχόμενα τρίμηνα, κάτι που έχει να συμβεί από το 2006. Η ανεργία από το υψηλότερο ποσοστό της στα τέλη του 2014 έχει μειωθεί τώρα περίπου κατά 7 μονάδες, με τη δημιουργία περίπου 300.000 νέων θέσεων εργασίας. Στο δημοσιονομικό τομέα έχουμε επιτύχει μια ιστορική, αξιόπιστη προσαρμογή για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρώπης. Με αυτή τη θετική δυναμική θα καλωσορίσουμε το νέο έτος και άρα το 2018 θα είναι ένα έτος ορόσημο για την Ελλάδα και την ελληνική οικονομία, με τη χώρα να αφήνει πίσω της τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018 και μαζί τους, θα έλεγα, μια ολόκληρη εποχή. Όταν όμως έχω υπογράψει ότι θα μειώσω τις συντάξεις, ότι θα μειώσω το αφορολόγητο και ότι θα έχω πλεονάσματα μέχρι το 2060, τι έξω από τα μνημόνια είμαι. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, μια πολύ θετική εξέλιξη με ισχυρή σημασία ήταν το έγκαιρο κλείσιμο του τεχνικού τμήματος της τρίτης αξιολόγησης. Παρομοίως, με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και συστάσεις του ΟΣΑ, έχουν επιτευχθεί αλλαγές στις αγορές προϊόντων, η άρση γραφειοκρατικών εμποδίων και η δημιουργία ενός κλίματος φιλικού προς τις επενδύσεις, τόνισε. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι υπάρχει ακόμη σειρά προβλημάτων, αναφέροντας χαρακτηριστικά την υψηλή φορολόγηση. Δεν προσπαθώ να περιγράψω μια ιδανική κατάσταση. Υπάρχουν ακόμη προβλήματα και δυσκολίες και καλούμαστε να υπερβούμε αυτές τις δυσκολίες. Ένα από αυτά τα προβλήματα είναι η υψηλή φορολόγηση. Είναι μια πολύ δύσκολη πολιτική απόφαση υπό την πίεση των έκτακτων συνθήκων στις οποίες βρέθηκε η χώρα και την πίεση των πιστωτών μας να φύγουμε από τη μακρά περίοδο των ελλειμμάτων που μας οδήγησαν στην κρίση. Ωστόσο, η πεποίθησή μας όταν λάβαμε αυτή την πολιτική απόφαση ήταν και συνεχίζει να είναι ότι αυτές οι συνθήκες δεν μπορεί να είναι μόνιμες αλλά προσωρινές και η έξοδος από την κρίση θα επιτρέψει και πάλι τη μείωση των φορολογικών συνθήκων. 500 εκατομμύρια κοστίζουν μόνο οι νέες γραμματείες, ειδικές, γενικές κτλ. Που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για τέλος της επιτροπίας, αλλά η Τρόικα δεν το βλέπει ακριβώς έτσι. Σχολιάζουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης που βάζουν στο μικροσκόπιο την ελληνική οικονομία αλλά και τις κυβερνητικές παροχές κατά το τελευταίο διάστημα, κάνοντας λόγο για εκλογικά δώρα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ενώ εκφράζεται η ανησυχία ο Αλέξης Τσίπρας να θέλει να δαπανίσει περισσότερα χρήματα μετά το τέλος του μνημονίου. Η Frankfurter Allgemeine Zeitung επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της τελευταίας αξιολόγησης η κυβέρνηση στην Αθήνα έκρινε πρόσθετα μέτρα λιτότητας, περικοπές συντάξεων, αξιολόγηση των απασχολούμενων στο δημόσιο τομέα και πώληση λιγνητικών μονάδων. Επιπλέον, πρόκειται να περιοριστεί το δικαίωμα των συνδικάτων στην απεργία. Παράλληλα, σχολιάζει ότι παρά τη βελτίωση ορισμένων δημοσιονομικών δικτών, δεν είναι καλά όλα τα νούμερα. Υπογραμμίζοντας ότι η ανεργία παραμένει η υψηλότερη στην Ευρωζώνη, ενώ το δημόσιο χρέος έφτασε σχεδόν το 180% του ΑΕΠ. Η Handelsblatt σημειώνει ότι για τον Αλέξη Τσίπρα η έγκριση του νέου ελληνικού προϋπολογισμού δεν σημαίνει τίποτα λιγότερο από την αρχή του τέλους της χρηματοοικονομικής κρίσης και την απελευθέρωση της Ελλάδας από την Επιτροπή των Δανειστών. Όμως για τους Έλληνες δεν είναι ακόμη ορατή αυτή η πολυπόθητη στιγμή της εξόδου από το τούνελ της κρίσης. Ο Τσίπρας ξέρει ότι το πολιτικό του μέλλον εξαρτάται εν μέρη από το αν θα κατορθώσει μέχρι τον Αύγουστο να οδηγήσει και πάλι την Αθήνα στις χρηματαγορές με ανεκτά επιτόκια. Ακόμη ένα επεισόδιο στην κόντρα ανάμεσα στο Γιάννη Στουρνάρα και το Μέγαρο Μαξίμου είδαμε σήμερα, με αφορμή την ενδιάμεση έκθεση για την νομισματική πολιτική που επέδωσε ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος στον πρόεδρο της Βουλής. Ο Γιάννης Στουρνάρα συστήνει στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε επιστολιπτική γραμμή στήριξης μετά το τέλος των μνημονίων του 2018. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Μαξίμου, που με non-paper έκανε λόγο για έναν αποτυχημένο Υπουργό Οικονομικών. Την ένταξη της χώρας σε προληπτικό πρόγραμμα στήριξης συστήνει ο επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας στην ενδιάμεση έκθεση για την νομισματική πολιτική που παρέδωσε στον πρόεδρο της Βουλής. Η ύπαρξη ενός τέτοιου προληπτικού πλαισίου στήριξης μπορεί να δράσει υποστηρικτικά για την ελληνική οικονομία, μειώνοντας το κόστος δανεισμού, καθώς θα παρέχει ασφάλεια σχετικά με την πρόσβαση του ελληνικού δημοσίου σε χρηματοδότηση μετά τη λήξη του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018. Υποστηρίζει ο Γιάννης Στουρνάρας και προσθέτει ότι κάτι τέτοιο θα τονώσει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στις μεσομακροπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, διότι αυτοί, όπως λέει, θα γνωρίζουν ότι η οικονομική πολιτική είναι και θα παραμείνει συνετή, αποκλείοντας την επανεμφάνιση των ανισορροπιών. Καλεί μάλιστα την ελληνική κυβέρνηση και τους δανειστές να αποσαφηνίσουν τη μορφή που θα λάβει αυτή η μεταμνημονιακή στήριξη, για να μην απολεστεί, όπως λέει, η δυνατότητα των ελληνικών ομολόγων να χρησιμοποιούνται ως εξασφαλίσεις στις πράξεις νομισματικής πολιτικής
του ευρωσυστήματος και για να συμμετάσχουν στις αγορές ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο πλαίσιο του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης. Έντονη ήταν η αντίδραση του Μεγάρου Μαξίμου, που με non-paper εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Επειδή ένας αποτυχημένος υπουργός οικονομικών, τότε και μία αποτυχημένη κυβέρνηση, είχαν θέσει ως βέλτιστη εκδοχή όχι την έξοδο στις αγορές με ευνοϊκά επιτόκια, αλλά τη γραμμή στήριξης, δεν σημαίνει ότι μια πετυχημένη κυβέρνηση δεν θα τα καταφέρει πολύ καλύτερα. Ήδη όλες οι ενδείξεις αυτό αποδεικνύουν. Λοιπόν, Άρη, ας ξεκινήσουμε με αυτό το τελευταίο. Πρωτοφανές. Πρωτοφανής η ένταση. Η ένταση είναι... Μαξίμου είναι... και κεντρικό τραπεζί της. Μια στιγμή που θες να κλείσεις την αξιολόγηση, θες να τα έχεις καλά με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θέλεις να τα έχεις καλά με τους πιστωτές στους οποίους ο Στουρνάρας έχει καλές, με τους οποίους έχει καλές σχέσεις και μπορεί να πει και τον καλό λόγο παραπάνω. Τώρα, αυτό δεν ξέρω πού θα οδηγήσει. Οι δηλώσεις του Νάρα, από ό,τι καταλαβαίνω, χαλούν το αφήγημα της κυβέρνησης για καθαρή έξοδο από το μνημόνιο. Σου θυμίζω, Λίνα, ότι ο Στουρνάρας είπε αυτό το οποίο είπε ο Ντράγκη, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πριν λίγο καιρό. Ναι. Και γύρισε ο Τσίπρας κάποια στιγμή και του είπε. Ακριβώς, να λείπει το Βύσσινο. Εμείς πάμε για καθαρή έξοδο και πάμε για έξοδο στις αγορές. Γι' αυτό και τώρα που το επανέφερε ο Στουρνάρας, του είπαν ότι είσαι αποτυχημένος πρωθυπουργός μιας άλλης κυβέρνησης. Να σου θυμίσω κάτι άλλο. Στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό πριν δύο μέρες. Πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού, μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Δραγασάκης, ο οποίος είχαμε τρεις επιλογές. Μία από αυτές τις επιλογές ήταν η πιστοληπτική γραμμή στήριξης, την οποία, λέει, είχε αποφασίσει η κυβέρνηση Σαμαρά. Εδώ έχουμε ένα κοινό σημείο με την περίοδο της κυβέρνησης Σαμαρά. Εμείς δεν θέλουμε αυτό, θέλουμε την καθαρή έξοδο. Και θεωρεί, λοιπόν, ότι όλη αυτή η κυβέρνηση, ότι όλη αυτή η συζήτηση περί πιστοληπτικής γραμμής και ενωθεύει το μήνυμα το κεντρικό της κυβέρνησης ότι εγώ βγαίνω από τα μνημόνια, βγαίνω από το τούνελ, μετά από 8 χρόνια τελειώνει η μνημονιακή οδύσσια, πάμε για μια άλλη πορεία. Αυτό όλο χαλάει τώρα. Και σου λέει τώρα, ο κεντρικός τραπεζίτης τώρα, γιατί μου βάζει τρικλοποδία για μια ακόμη φορά? Γιατί θα θυμάσαι και εσύ πολύ καλά ότι δεν είναι το μόνο επεισόδιο. Έχουν γίνει πολλά επεισόδια ακριβώς, με τον Στουρνάρα. Πάρα πολλά. Και επίσης αλλοιώνεται, αν θες, εξ υπαρχής και το κεντρικό προεκλογικό σύνθημα. Όποτε γίνουν εκλογές, εδώ υπάρχουν διάφορες φήμες. Η κυβέρνηση επιμένει στο τέλος του 19. Εν πάση περιπτώσει, ας το πάρουμε ως υπόθεση εργασίας ότι έτσι είναι και προχωρούμε στην ανάλυση των γεγονότων που ενοχλούν τον Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό που θα επιχειρήσει ο κ. Τσίπρας να πει, ήδη το περιγράφει στις ομιλίες του στη Βουλή, είναι ότι, ακούστε, εγώ σας έβγαλα από τα μνημόνια που σας έβαλαν άλλοι. Διαχειρίστηκα τα μνημόνια που δεν είναι δική μου ευθύνη, είναι ευθύνη άλλων. Και τώρα ζητώ λαϊκή εντολή για να προχωρήσω στην ανάπτυξη και στην αναδιάταξη της Νέας Ελλάδος. Το περιέγραψες πάρα πολύ καλά. Η κυβέρνηση μετά το 2004 δεν έχει εξαντλήσει τριετία. Το να εξαντλήσει η παρούσα κυβέρνηση την τριετία το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο, μην πω απίθανο. Άρα, πού πάμε? Η αξιωματική αντιπολίτευση λέει για εκλογές το 2018, έχει ξαναείπει και για το 2017. Εντάξει, δεν μπορεί να προσδιορίσει πότε ακριβώς θα γίνουν και νομίζω και κανένας. Το πιο πιθανό όμως είναι αυτό που λες. Δηλαδή, φτάνουμε τον Αύγουστο του 2018, ανακοινώνεται η έξοδος από το μνημόνιο. Έχει ήδη κάνει η χώρα έξοδος στις αγορές. Να θυμίσω ότι έχουν σταματήσει να δίνει, έχει σταματήσει η κυβέρνηση, το κράτος να δίνει χρήματα χρωστούμενα, οφειλόμενα σε ιδιώτες. Άρα υπάρχει ένα απόθεμα. Αυτό το απόθεμα, λοιπόν, θεωρεί ότι είναι αρκετό για να δημιουργήσει ένα ταμείο. Ακόμα και αν τα επιτόκια δανεισμού είναι πολύ ψηλά. Ακριβώς. Γιατί από τον ESM, ποιο είναι το πρόβλημα? Λέει τώρα, πάω εγώ σε γραμμή πιστοληπτική γραμμή. Θα πάω να δανειστώ με τι επιτόκιο, είναι χαμηλό επιτόκιο, αλλά ουσιαστικά θα έχω πάλι. Θα μου βάζουν μέτρα. Θα μου βάλουν όρους, θα μου βάζουν μέτρα, θα μου έχουν υποπτία. Εγώ τι παίζω τώρα, τι σενάριο παίζω? Ότι δεν υπάρχει υποπτία την επόμενη μέρα, δεν υπάρχει επιτήρηση, βγαίνω μόνο με τι δικέ μου δυνάμει. Έχω κάνει ένα κομπόδεμα, το πω πιο λαϊκά, ένα ταμείο, το οποίο θα έχει και κάποια ημιμόνιμα χαρακτηριστικά, θα κρατήσει. Όσο κρατήσει μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Θα πάω στον ελληνικό λαό, θα πω αυτό που είπες πριν. Εγώ σας έβγαλα από τα μνημόνια, σας είχαν βάλει οι άλλοι. Εγώ ακολούθησα μια γραμμή που ήταν κόντρα και στις ιδεολογικές μου αρχές. Έριξα πολύ νερό στο κρασί μου, συμβιβάστηκα. Και τώρα θέλω μια λαϊκή εντολή να κάνω πραγματικά την πολιτική που θέλω. Αυτή την οποία είδατε στους περασμένους μήνες, που έδωσε κοινωνικό επίδομα, που έδωσε επίδομα στους ανέργους και όλα αυτά. Αυτό είναι. Πάντως, είναι πάρα πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Και επίσης, αν μου επιτρέπεις... Θέλω τη γνώμη σου σε κάτι πριν, διότι εμένα και η υπενθύμηση Ντράγκη και το καμπανάκι Στουρνάρα δεν με αφήνουν ασυγκίνητη. Την έννοια ότι μας ξαναράβουν κοστούμάκι και πιστεύω ότι ρίχνουν τώρα το παραγάδι τους για έναν λόγο. Διότι τους ανησυχεί προφανώς αυτή η ρητορική κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ότι από το 18 και μετά, δες το έτσι σε προοπτικό σχήμα,
Και οι δύο τάζουν φοροελαφρύνσεις. Άρα λένε ότι από αυτό το ασφικτικό πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής, είτε η κυβέρνηση παρούσα, είτε η αντιπολίτευση ως μελλοντική κυβέρνηση, αν ακολουθήσουν αυτό το δρόμο, ενδεχομένως να μπαίνει όλη αυτή η εύθραυστη ισορροπία της ελληνικής οικονομίας και το σημάζεμα σε περιδίνηση, σε κίνδυνο. Ναι, αυτό οι πιστωτές το φοβούνται πάρα πολύ, γιατί έχουν πει αμά να ξεμπλέξουν με την Ελλάδα, έτσι. Έγινε μια συζήτηση, έγινε μια αναφορά στη συζήτηση επί του προϋπολογισμού μεταξύ Τσίπρα και Μητσοτάκη για το τι έκανε η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Κύπρος. Εκεί να θυμίσουμε, είχαμε ένα μνημόνιο σε κάθε χώρα. Ένα μνημόνιο. Είχαμε κοινωνική συνένεση, είχαμε πολιτική συνεννόηση. Σκληρές αποφάσεις. Και είπαμε, θα καθίσουμε 2-3 χρόνια, θα σκύψουμε το κεφάλι, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Πάμε από εδώ και πέρα να δούμε τι θα κάνουμε. Και μετά βεβαίως υπήρξαν οι διορθωτικές κινήσεις. Άκουσα τον Γεωργιάδη, τον Υπουργό Οικονομικών της Κύπρου, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, και ο άνθρωπος περιέγραψε πλήρως το τι έγινε στην Κύπρο. Mm-hmm. Εκεί που ακόμα και το κομμουνιστικό ΑΚΕΛ ήταν σε μια λογική. Ναι. Πάμε, συντάχθηκε. Πάμε για να φύγουμε μια ώρα αρχίτερα. Γιατί αυτό ήταν ο στόχος. Και οι ξένοι λοιπόν, όταν βλέπουν ότι η χώρα αυτή έχει ένα μνημόνιο, δύο μνημόνια, τρία μνημόνια, και κάποιοι συζητάνε και το τέταρτο. Δηλαδή, άκουσε και την επιχειρηματολογία της Νέας Δημοκρατίας. Παίρνουν και τα ριπόρτ των διορισμών που γίνεται, γιατί παρακολουθούν και τι γίνεται. Τα πάντα παρακολουθούν. Οπότε λένε ότι αυτούς, αν τους αφήσουμε ένα μήνα χαλαρούς, έχουν την άξη στο πρόγραμμα στον αέρα. Και δεν είναι μόνο για την κυβέρνηση. Ναι. Παρακολουθούν και την αξιωματική αντιπολίτευση. Είπα και για την αντιπολίτευση. Το τι λέει, το πώς κινείται και λέει, α, με αυτούς δεν πάμε καλά, θα πρέπει να τους έχεις υπό αυστηρό έλεγχο. Άρα πράγμα τους και μια πιστοληψηφτική γραμμή, να έχουν να πορεύονται. Όλα αυτά περί τέλους εποπτείας και της επιτήρησης και να θέλαμε να είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια. Μα ούτως ή άλλως, από την ένταξή μας στο σκληρό πυρήνα του ευρώ και με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί, όλες οι χώρες. Απλώς το μόνο που θα χάσουμε, θα χάσουμε αυτό το ωραίο happening, να έρχονται οι πιστωτές εδώ, οι εκπρόσωποι, οι δανειστές, οι θεσμοί, η Τρόικα. Διάφορα, αυτό, και να πηγαίνω στο Hilton, δεν ξέρω πού άλλο, και να συζητάμε αυτό. Και να τρέχουμε δημοσιογράφοι για να καταγράφουμε δηλώσεις, γκριμάτσες και υπονοούμενα. Αλλά το θέμα όμως τώρα της σύγκρουσης, για να επανέλθω, σύγκρουση κυβέρνηση Τουρνάρα, είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Είναι. Σε μια περίοδο που θέλει να τελειώσει, 21 Ιανουαρίου, είπε σήμερα ο Μοσκοβισή, να τελειώσει με τον Πορτογάλο, τον νέο επικεφαλή, τον νέο πρόεδρο του Eurogroup, να τελειώσει η αξιολόγηση για να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ακριβώς. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα των πιστωτών τι είναι. Τελειώνει την αξιολόγηση 21 Ιανουαρίου, τι κάνουμε τους Έλληνες μέχρι τον Αύγουστο, είναι ένα κενό τώρα. Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουν εκεί. Μα ήδη έχουμε μεσοπρόθεσμο. Αυτά δεν και τα αυτό συζητάμε, πριν, αυτό αλλά πριν... τα μεσοπρόθεσμα σε κάθε μνημονιακή κυβέρνηση και σε κάθε μνημονιακή θητεία ήταν αυτά τα οποία τίναξαν τελικά την κοινωνική συνοχή και την ανοχή της κοινωνίας προς την κυβέρνηση στον αέρα. Αυτό είναι πολύ σωστό. Και να σου πω και κάτι άλλο και να γίνω λίγο πιο παράτολμος εντός εισαγωγικών και να πω κάτι αιρετικό. Γίνεται η συζήτηση του προϋπολογισμού. Γίνεται μια πολιτική συζήτηση. Ήταν η πρώτη φορά που δεν μπήκαμε σε προσωπική σύγκρουση των δύο, δεν μπήκαν σκάνδαλα στη μέση, δεν μπήκαν γυναίκες, παιδιά, οικογένειες. Ήταν μια καθαρά πολιτική συζήτηση. Καταλάβαινες τι θέλει να πει ο ένας, τι θέλει να πει ο άλλος, και από εκεί πέρα επιλέγεις τι σε ικανοποιεί και τι θεωρείς ότι είναι πρόσφορο για τη χώρα για την επόμενη περίοδο. Αλλά τι έχεις όμως. Είχες μια συζήτηση επί του προϋπολογισμού, ο οποίος από πού απορρέει? Από τη συμφωνία χώρας και πιστωτών. Απορρέει από αυτά τα οποία συμφώνησαν και υπέγραψαν και ψήφισαν τα κόμματα, τα βασικά κόμματα, τον Αύγουστο του 2015. Εκεί λοιπόν θα έπρεπε να έχεις μια θετική επί της αρχής στάση και της Νέας Δημοκρατίας, λέω εγώ. Παράτολμα αυτό που λέω. Μπορεί παράξενο για κάποιους να διαφωνήσει με την υπερφορολόγηση. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα. Γιατί αν υπήρχε κουλτούρα, θα έλεγες ναι επί της αρχής, γιατί αυτό το πρόγραμμα, αφού οι πιστωτές το θέλουν, με βγάζει από το μνημόνιο, και από εκεί πέρα ναι, να διαφωνήσω για την υπερφορολόγηση. Για αυτά που δίνεις, για το κοινωνικό μέρισμα που δίνεις, και να συζητήσουμε για το τι μπορεί να κάνεις για τον ιδιωτικό τομέα. Το άλλο μείγμα πολιτικής που λέει. Το άλλο μείγμα πολιτικής. Αυτό όμως δεν υπάρχει, δεν το βλέπεις. Ναι. Άρη Ραβανέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το μέρισμα στα νησιά, στα οποία αυξάνεται το ΦΠΑ και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μέχρι το τέλος του έτους, με ανάλογη διαδικασία, όπως υποβλήθηκαν και οι αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα στην πλατφόρμα της ΕΙΔΙΚΑ.
Μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη θα μπορούν οι δικαιούχοι του ειδικού πρόσθετου κοινωνικού μερίσματος που θα χορηγηθεί στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, στα οποία αυξάνεται από 1η Γενάρη ο ΦΠΑ, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην πλατφόρμα της ΙΔΙΚΑ που έχει ανοίξει, όπου και υποβλήθηκαν και οι αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα. Το πρόσθετο κοινωνικό μέρισμα θα καταβληθεί την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου και λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια στα νησιά όπου αυξάνεται ο ΦΠΑ από το νέο έτος. Δικαιούχοι είναι όλοι οι κάτοικοι των νησιών που υπάγονται στους νομούς Εύρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου, πλην των κατοίκων των νησιών Ρόδου και Καρπάθου και των 5 νησιών όπου δεν καταργούνται οι ειδικοί συντελεστές μέχρι τα μέσα του 2018. Τη Λέσβο, τη Λέρο, τη Σάμο, τη Χίο και την Κο. Το ειδικό πρόσθετο κοινωνικό μέρισμα αποδίδεται σε μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά. Θα είναι εφάπαξ τη καταβολή του πρόσθετου κοινωνικού μερίσματος για τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και θα είναι τις επόμενες ημέρες. Μέχρι πότε δηλαδή θα ολοκληρωθεί η καταβολή? Μέχρι τέλους του χρόνου θα ολοκληρωθεί. Θα ολοκληρωθεί σε όλους τους δικαιούχους. Μιλάμε για μόνιμους. Είναι για όλους τους κατοίκους των νησιών με κάποιες προϋποθέσεις με τα εισοδήματά τους. Θα προσπαθήσουμε μετά το δεύτερο εξάμηνο του 2018 να δούμε τα εισοδήματα και να υπάρχει κάποια επιδότηση για το μεταφορικό. Όπως προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση που αναρτήθηκε στη Διάβγεια, στην ωφελούμενη μονάδα εντάσσονται και τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους, προκειμένου να συμπεριληφθούν και οι φοιτητές των νησιωτικών περιοχών που σπουδάζουν μακριά από την κύρια κατοικία τους. Οι δικαιούχοι του ειδικού πρόσθετου κοινωνικού μερίσματος πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια για τα τελευταία 5 έτη, κάτι που θα πρέπει να αποδεικνύει από τις φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας. Επιπλέον, πρέπει να έχουν δηλώσει ως μόνιμη κατοικία στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του 2016 ένα από τα νησιά, στα οποία αυξάνεται το 2018 ο ΦΠΑ. Το ποσό του μερίσματος ξεκινά από τα 500 ευρώ για μονοπρόσωπα νοικοκυριά και ανέρχεται μέχρι και τα 2.100 ευρώ για πολυμελή. Τριπλή επίθεση αντιεξουσιαστών είχαμε μέσα σε ένα 24ωρο στη Θεσσαλονίκη. Στόχος των αντιεξουσιαστών έγιναν τα γραφεία της Ένωσης Συντακτών, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αλλά και η Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης, όπου οι κουκουλοφόροι τραυμάτισαν έναν υπάλληλο. Ήταν 12 η ώρα το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Περίπου 10 άτομα εισέβαλαν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους στα γραφεία της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Τράκης, που βρίσκονται επί της οδού Στρατηγού Καλάρη. Είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και αφού απείλησαν τους υπαλλήλους, τα έκαναν γυαλιά καρφιά, έσπασαν τζαμαρίες, φωτοτυπικά μηχανήματα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Το προηγούμενο βράδυ, κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο κτίριο της Πριτανίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έσπασαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους στα γραφεία. Προκάλεσαν φθορές σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, έσπασαν τζαμαρίες, κατέστρεψαν ηλεκτρονικές συσκευές και πέταξαν μπογιές στον προθάλαμο και στα γραφεία των γραμματέων. Την επίθεση γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Facebook ο πρίτανης του ΠΑΜΑΚ Αχιλλέας Ζαπράνης, σχολιάζοντας μάλιστα με δεικτικό τρόπο το συμβάν. Η παροδία που λέγεται άσυλο θα πρέπει να καταργηθεί. Το άσυλο το μόνο στο οποίο εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή με τον τρόπο που είναι θεσμοθετημένο είναι να φημώνονται οι φωνές μέσα στο πανεπιστήμιο. Οι άγνωστοι εισέβαλαν και στις εγκαταστάσεις της δημοτικής τηλεόρασης στη Β' 100 και αφού προκάλεσαν καταστροφές, χτύπησαν μελωστό στο κεφάλι και στα πλευρά οδηγό τηλεοπτικών συνεργείων, τραυματίζοντάς τον. Γύρω στις 6, ομάδα κουκουλοφόρων, περί τα 15-20 άτομα, ήρθε εδώ και ξεκίνησε τις δολιοφορές. Η βίαιη εισβολή στην ΕΣΥΕΜΘ σε συνέχεια της επίθεσης στα δημοτικά ΜΜΕ δείχνει ότι υπάρχει οργανωμένη επιχείρηση τρομοκράτησης του δημοσιογραφικού κόσμου, αναφέρει η ΕΣΥΕΜΘ, ενώ ζητά από τις αρχές να προστατεύσουν τον κόσμο της ενημέρωσης από κάθε ανάλογη ενέργεια και να οδηγήσουν στη δικαιοσύνη όσους φέρουν την ευθύνη για τις επιθέσεις. Πάμε να δούμε ειδήσεις από τον υπόλοιπο κόσμο τώρα. Η γαλλική εταιρεία Lactalis ανακοίνωσε σήμερα την απόσυρση 720 παρτίδων βρεφικού γάλακτος και άλλων προϊόντων λόγω του κινδύνου μόλυνσης από σαλμονέλα. Δύο εβδομάδες μετά την αρχική ανακοίνωση για απόσυρση 7.000 τόνων βρεφικού γάλακτος. Η νέα ανάκληση που αφορά και στη χώρα μας έχει να κάνει με σκόνες και δημητριακά για βρέφη, ενώ η σαλμονέλα μπορεί να προκαλέσει από ήπια γαστρεντερικά συμπτώματα μέχρι πιο σοβαρές μολύνσεις, κυρίως σε μικρά παιδιά και ηλικιωμένους.
Νέα διάσταση λαμβάνει το σκάνδαλο με τα μολυσμένα με σαλμονέλα βρεφικά γάλατα της γαλλικής εταιρείας Lactalis, η οποία αποφάσισε να ανακαλέσει σε διεθνές επίπεδο το σύνολο της παραγωγής της από το εργοστάσιό της στην Κραόν από το Φεβρουάριο. Η εταιρεία απέσυρε λοιπόν ακόμη 720 παρτίδες βρεφικού γάλακτος και άλλων προϊόντων λόγω του κινδύνου μόλυνσης από σαλμονέλα, δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωσή της για την απόσυρση 625 παρτίδων. Η απόφαση που ελήφθη αφορά την ανάκληση από την αγορά του συνόλου των βρεφικών προϊόντων που κατασκευάστηκαν ή συσκευάστηκαν στο εργοστάσιο στην Κραόν από τις 15 Φεβρουαρίου του 2017, αναφέρει σε ανακοίνωση της η εταιρεία που αναγνώρισε ότι υπήρξε διάχυτη μόλυνση έπειτα από εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους. Ο όγκος των προϊόντων που ανακαλούνται ισοδυναμεί με χιλιάδες τόνους, όμως η Lactalis απέφυγε να ανακοινώσει συγκεκριμένο νούμερο. Αφορά στις βρεφικές σκόνες και τα δημητριακά πικότ, τις βρεφικές σκόνες και τα δημητριακά μιλουμέλ, καθώς και το μείγμα αμινοξέων σε σκόνη για την αντιμετώπιση παθολογικών προβλημάτων ταρανής. Η παραγωγή στο εργοστάσιο Κραόν ανεστάλλει στις 8 Δεκεμβρίου προκειμένου να γίνει ενδελεχής καθαρισμός των εγκαταστάσεων. Η σαλμονέλα μπορεί να προκαλέσει από ήπια γαστρεντερικά συμπτώματα μέχρι πολύ σοβαρότερες μολύνσεις. Είναι πιο επικίνδυνη για τα μικρά παιδιά, τους ηλικιωμένους αλλά και τα άτομα με αποδυναμωμένο ανοσοποιητικό σύστημα. Η αρμόδια Γαλλική Υπηρεσία για τη Δημόσια Υγεία ανακοίνωσε ότι έχουν εντοπιστεί 23 βρέφη που κατανάλωσαν γάλατα που είχαν παραχθεί στο συγκεκριμένο εργοστάσιο και μολύνθηκαν με σαλμονέλα. Περίπου 12 εξ αυτών χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία, όμως πλέον είναι καλά στην υγεία τους. Ο πατέρας ενός κοριτσιού 3 μηνών που κατανάλωσε ένα από τα μολυσμένα βρέφικα γάλατα, αλλά και η Γαλλική Ένωση Καταναλωτών ανακοίνωσαν ότι κατέθεσαν ήδη προσφυγή κατά της συγκεκριμένης εταιρείας. Νέα διάσταση λαμβάνει το σκάνδαλο. Μούρνη της Αυστραλίας όταν ένα λευκό όχημα έπεσε πάνω σε πεζούς, τραυματίζοντας 19 άτομα, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Μετά από καταδίωξη, ο δράστης συνελήφθη, ενώ λίγο αργότερα η αστυνομία της Βικτόρια ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν ακόμη άνδρα για το περιστατικό. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν η επίθεση σχετίζεται με τρομοκρατία, αν και η αστυνομία κάνει λόγο για ισχυμένη ενέργεια, όμως τα κίνητρα των δραστών παραμένουν άγνωστα. Τρόμος στη Μελβούρνη. Ένα αυτοκίνητο SUV πέφτει πάνω σε πεζούς σε πολύ συχνά στην περιοχή, στο κέντρο της Μεγαλούπολης της Αυστραλίας. Πολλοί οι τραυματίες. It was traveling at about 100 kilometers per hour, so about 60 miles per hour, and it just didn't stop at all. And the intersection was completely choked with pedestrians, and it just barreled through the pedestrians. And the only thing that I think slowed it down was just the volume of pedestrians that he hit, and it was just pandemonium. And all you could hear was screams and just people bouncing off the car. Το περιστατικό συνέβη στις 5:20 το απόγευμα τοπική ώρα. Οι πεζοί κινούνταν πέριξ του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης όταν το όχημα έπεσε επάνω τους. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι το αυτοκίνητο παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη στη διασταύρωση και έπεσε με μεγάλη ταχύτητα επάνω στο πλήθος των πεζών. Μάρτυρας ανέφερε σε ραδιοφωνικό σταθμό ότι άκουσε κραυγές και είδε ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι. There are reports, that we're seeing of a number of people who were seen flying everywhere, bodies everywhere is what we were told, and now reports of between 12 and 19 people have been treated by paramedics. Σώματα εξφενδονίζονταν παντού. Το μόνο που άκουγες ήταν χτυπήματα και ουρλιαχτά, αναφέρουν κάποιες από τις συγκλονιστικές μαρτυρίες των ανθρώπων που βρέθηκαν στην οδό Φλίντερ την ώρα που το λευκό αυτοκίνητο έπεφτε επάνω σε πεζούς. Η περιοχή ήταν γεμάτη με ανθρώπους που έκαναν τα χριστουγεννιάτικα ψώνια τους. Μεταξύ των και ένα παιδί που τραυματίστηκε στο κεφάλι. Στην αρχή ακούστηκε σαν πυροβολισμός, μετά οι άνθρωποι άρχισαν να ουρλιάζουν, ανέφερε ένας ακόμη μάρτυρας. We heard two choppers in the air. We all ran to the closest window that we could see on Bond Street, completely blocked it off, and then we chucked on the radio to see what was happening, and we heard reports that there was apparently about half a dozen people that just flying there from someone running them over. Ένας 32χρονος άνδρας με καταγωγή από το Αφγανιστάν είναι σύμφωνα με την αστυνομία ο οδηγός του οχήματος που έσπηρε τον τρόμο και τραυμάτισε τους ανθρώπους. Οι Αυστραλιανές αρχές κάνουν λόγο για εσκεμμένη ενέργεια, σημειώνοντας ότι τα κίνητρα του οδηγού είναι άγνωστα. Police arrived at the scene within minutes and have arrested two men. At this stage, we have 14 people injured and several are critical.
At this stage, we believe is that a deliberate act. Can I repeat that? At this stage, we believe it is a deliberate act. However, we do not know the motivation. And it is still early stages of the investigation. Η αστυνομία στην επίσημη δήλωσή της ανακοίνωσε ότι τον 32χρονο συνέλαβε ένας εκτός υπηρεσίας αστυνομικός, τον οποίο στη συνέχεια βοήθησαν άλλοι συνάδελφοί του. Ο αστυνομικός τραυματίστηκε στο νόμο και το χέρι, ενώ προσπαθούσε να ακινητοποιήσει τον δράστη. Όσο για τον δεύτερο συλληφθέντα, ανακοινώθηκε ότι δεν σχετίζεται με το περιστατικό, αλλά παραμένει υποκράτηση. Πανικό προκάλεσε στη Μελβούρνη και μία έκρηξη που σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο λίγες μόνο ώρες μετά το περιστατικό της παράσυρσης πεζών από όχημα. Το εμπορικό κέντρο, που ήταν γεμάτο κόσμο που πραγματοποιούσε αγορές για τα Χριστούγεννα, εκενώθηκε από την αστυνομία. Υπήρξε ανησυχία ότι τα δύο περιστατικά συνδέονται. Ωστόσο, η περίπτωση της έκρηξης στο εμπορικό κέντρο φαίνεται να οφείλεται σε ατύχημα. Τον βρεφονηπιακό σταθμό Βαφιαδάκιο στους Αγίους Αναργύρους επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παρακολούθησε μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο την παιδική Χριστουγεννιάτικη γιορτή. Η χώρα μας πρέπει να κάνει άλμα στο μέλλον, αλλά με σεβασμό στην ιστορία της, στις αρχές και στις παραδόσεις της, τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος έστειλε μήνυμα σε όσους επιτίθενται στην Εκκλησία και μιλούν για την ανάγκη εξυγχρονισμού. Τη Χριστουγεννιάτικη σχολική γιορτή στο Βαφιαδάκιο, ίδρυμα παρακολούθησαν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, με την αίθουσα εκδηλώσεων του ιδρύματος να γεμίζει χαμόγελα και ευχές. Ο κ. Μητσοτάκης είναι χάρη όλους τους συντελεστές της προσπάθειας, χαρακτηρίζοντας την Εκκλησία της Ελλάδος σταθερό αρρωγό του κράτους, με την προσπάθειά της να στηρίξει τους πάσχοντες, προσφέροντας ένα αθόρυβο αλλά πολύτιμο έργο, διαβιλάσσοντας την κοινωνική συνοχή και προσφέροντας ήθος. Βεβαίως και η χώρα μας πρέπει να κάνει ένα μεγάλο άλμα στο μέλλον. Θα το κάνει όμως με σεβασμό στην ιστορία της, στις αρχές της και στις παραδόσεις της. Το ότι κανένα έθνος δεν μπορεί να προοδεύσει αν δεν καταλάβει και αν δεν γνωρίζει από πού προέρχεται. Και αυτές τις Άγιες Μέρες ας στρέψουμε όλοι το βλέμμα μας σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ας ανακαλύψουμε περισσότερη αγάπη, περισσότερη στοργή, περισσότερη φροντίδα μέσα στις ίδιες μας τις ψυχές. Και ας αναζητήσουμε ο καθένας στη δικιά του εσωτερική πίστη την απάντηση στα δύσκολα ερωτήματα τα οποία μας βασανίζουν. Η Εκκλησία δεν διαιρεί, η Εκκλησία ενώνει. Τόνισε από την πλευρά του ο κύριος Ιερώνυμος και το αποτέλεσμα της ενότητας είναι η καλλιέργεια του ήθους των ανθρώπων. Στο χαιρετισμό του Αρχιεπίσκοπος σημείωσε ότι σκοπός της Εκκλησίας ανακεφαλαιώνεται σε δύο στόχους. Ο πρώτος είναι ο αγιασμός, η καλλιέργεια, η πνευματική ζωή. Και ο δεύτερος, η ενασχόληση με τον άνθρωπο σε οποιαδήποτε ηλικία. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν θα μπορούσε να είναι μακριά από τους παιδικούς σταθμούς και αντίστοιχες δομές. Η Εκκλησία δεν διαιρεί. Η Εκκλησία ενώνει και η πιο όμορφη χαρά, το καλύτερο αποτέλεσμα της ενότητος είναι η καλλιέργεια του ήθους των ανθρώπων. Και το ήθος το βλέπουμε στην εποχή μας να είναι ένα είδος ανεπαρκία και χρειάζεται ιδιαίτερη στήριξη. Όλα αυτά αποβλέπουν στο να καλλιεργήσουν στα παιδιά μας από τη μικρή ηλικία μέχρι τη μεγαλύτερη όπου μπορούμε αυτό το ήθος, το ελληνοορθόδοξο ήθος, το οποίο βρίσκει πάρα πολλούς αντίπαλους στην εποχή μας. Δηλαδή είναι σαν να λέγαμε, κύριε Πρόεδρε τα λέω, να πούμε στην πολιτεία δώστε μας τη σχολή ευελπίδων εμάς, δώστε μας τη σχολή Ικάρων να σας κάνουμε ευέλπιδες και Ικαρούς. Δεν μπορούμε. Τότε τους παπάδες πώς μπορεί το κράτος να τις κάνει. Και όταν το κράτος έχει πολλές φορές μερικές ιδιορυθμίες, ιδιότητες αλλιώτικες, και ενάντια στη ζωή της Εκκλησίας. Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων Καματερού, Νίκος Σαράντης, εξήρε το σημαντικό κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας και αναφέρθηκε στη συνεργασία του Δήμου με την Εκκλησία, ενώ αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτικη εορτή του παιδικού σταθμού. Φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι.